Να καλωσορίσω αμέσως εδώ, καταρχάς εξ αποστάσεως, τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Μουρούτη. Κύριε Μουρούτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κυρία Λιβαδάρη. Και εδώ στο στούντιο της Ναυτεμπορικής, τον Ευρωβουλευτή και υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, καλημέρα και σε εσάς. Κύριε Μουρούτη, να ξεκινήσουμε από εσάς, γιατί είστε και μακριά, μέσω Skype είναι η σύνδεσή μας. Βλέπαμε νωρίτερα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, για την ακρίβεια, δίνει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό ανάμεσα στο 31 και στο 35%. Θεωρείτε ότι ο πύχης και ο στόχος είναι αυτός ο τελικός? Κοιτάξτε, ο στόχος είναι μετά τις εκλογές το αποτέλεσμα να παράξει ένα αποτέλεσμα σταθερότητας για την χώρα. Και δεν μιλάω μόνο σταθερότητα στο εσωτερικό, μιλάω και αποτέλεσμα σταθερότητα σε σχέση με την ευρωπαϊκή διάσταση, δηλαδή σε μία περίοδο γενικότερης αστάθειας, η Ευρώπη αλλά και ειδικά η Ελλάδα να συνεχίσουν να είναι πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά το αριθμητικό σκέλος, να σας θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές που χαρακτηρίστηκαν από την πολύ μεγάλη πόλωση, η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε ένα 33% και αυτό το ποσοστό παρήγαγε πολιτικές εξελίξεις. Για μένα δεν είναι αριθμητικό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι με τρόπο εμπαθητικό... Σας ρωτώ, ξέρετε, γιατί δεν απέχουμε ούτε ένα χρόνο από τις εθνικές εκλογές και το 41 από το 31 ή από το 33 απέχει πάρα πολύ. Είναι μια κουβέντα που προφανώς θα την κάνουμε την επόμενη μέρα των εκλογών, αλλά μήπως έχει κατέβει πάρα πολύ ο πύχης και για λόγους εκλογικής τακτικής? Θα αντιστρέψω αυτό το ερώτημα με το επιχείρημα ότι και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, ενώ το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 33%, αμέσως μετά αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, έφτασε το 40%. Άρα, εκ των πραγμάτων, θέλω να σας πω ότι οι ευρωεκλογές πάντα τα αποτελέσματα έχουν χαρακτήρα και πιο χαλαρής ψήφου, κακώς κατά την άποψή μου, αλλά έχουν και χαρακτήρα πολύ πιο χαλαρής ψήφου. Ιστορικά στην Ελλάδα, από το 1981 μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα δεν είναι ταυτόσιμα με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Από την άλλη, είναι άδικο η Νέα Δημοκρατία να συγκρίνεται με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, όταν τα άλλα κόμματα συγκρίνουν τον εαυτό τους με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι στο τέλος της διαδρομής, το αποτέλεσμα των εκλογών θα παράξει σταθερότητα και για την χώρα στο εσωτερικό, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον. Κύριε Αρβανίτη, για τον ΣΥΡΙΖΑ τι θα είναι επιτυχία? Αρχικά ακούγαμε και από τον κύριο Κασελάκη και από εσάς, στελέχη του κόμματος, ότι θέλετε να φτάσετε στα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Τις τελευταίες μέρες ακούμε τον κύριο Κασελάκη να μιλάει για 20% και μάλιστα με τη Νέα Δημοκρατία στο 30%. Ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ? Να πω την άποψή μου. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι οι 6 ευρωβουλευτές. Δηλαδή να η δυναμική σου να τέμνει σε αυτό που είχες ως αποτέλεσμα στο αποτυχημένο των ευρωεκλογών του 19. 6. Ψηλός ο στόχος και ο και ρεαλιστικός θα σας έλεγα, και θα δείτε γιατί βάσει του νέου νόμου που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης για τις ευρωεκλογές, υπάρχουν δυνατότητες πραγματικά με το 4-1 ή 4-2, και βεβαίως αφού κλέβει το πρώτο κόμμα τις πολλές έδρες, να δημιουργηθεί αυτό το ποσοστό. Η ομάδα έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, αν θα είναι 17, 18, 20, 21, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε το βράδυ των γενεθλίων μου κιόλας, 9 Ιουνίου. Αλλά το δεύτερο είναι να δούμε, και έχει δίκιο ο κ. Μουρούτης, να δούμε στο κομμάτι πόσο απέχει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο ή το δεύτερο από το πρώτο. Και αυτό έχει μία αξία να δούμε. Και βεβαίως τι γίνεται και με τους άλλους πολιτικούς οργανισμούς, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που θα κατέλθουν στις εκλογές. Το τρίτο που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι βεβαίως παίρνεις ως βάση το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του Μαΐου, διότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 19 ήταν εντελώς διαφορετική σύνδεση του πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή λείπουν ή τουλάχιστον μπαίνουν παίχτες, και παίχτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ο κύριος Τσίπρας, δεν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Οπότε νομίζω ότι είναι ασφαλές το να δούμε περίπου τις απόλυτες. Αν δεν υπάρξουν οι 6 ευρωβουλευτές που λέτε, θα είναι πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα? Όχι, όχι. Πάρα από τους 4 ευρωβουλευτές νομίζω ότι είμαστε μια χαρά και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή επανεκκίνηση για το ρόλο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όμως, αν μου επιτρέπετε, κυρία Λιβαδάρη, οι εκλογές είναι ευρωεκλογές. Δηλαδή, διαφωνώ πλήρως με το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη.
Όχι για λόγους αντιπολιτευτικούς, ουσιαστικούς ευρωπαϊκούς. Με το ότι διακυβεύεται η σταθερότητα. Δεν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας. Διακυβεύεται βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό η σταθερότητα της Ευρώπης. Δηλαδή, τι Ευρωκοινοβούλιο θα έχουμε, ποιες πολιτικές δυνάμεις θα είναι εκεί, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποια θα είναι τα ψηφίσματα, αν θα σπρώξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινήσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει, νομίζω, σε δύο πολύ μεγάλες κρίσεις. Μία εντός Ευρώπης, που είναι το ουκρανικό και η απαράδεκτη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, και το δεύτερο είναι η γενοκτονία που γίνεται σήμερα στην Λωρίδα της Γάζας και στη Ράφα. Εδώ νομίζω ότι έχουμε θέμα και εντάξει, έχω και την κριτική μου προς την κυβέρνηση, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Υπάρχει κριτική όμως και από την πλευρά της κυβέρνησης για εσάς, για την αντιπολίτευση. Κύριε Μουρούτη, ακούσαμε, είδαμε τον Πρωθυπουργό ξανά χθες να καταγγέλει την αντιπολίτευση ως ανιστόρητη για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Επίσης όμως έχουμε ακούσει και διαφορετικές απόψεις από στελέχη της κυβέρνησης. Ποια είναι η θέση τελικά? Υπάρχει ζήτημα, πρέπει να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση, καταγγελία ενδεχομένως της συμφωνίας λόγω της αμφισβήτησης που είδαμε από τη νέα εθνικιστική ηγεσία στην Βόρεια Μακεδονία? Ή αν μου επιτρέπετε, κύριε Μουρούτη, να μας πείτε αν τελικά θα επαναφέρεται το σύνθημα εκείνης της εποχής που ο κύριος Μητσοτάκης είχε θέσει για την συμφωνία των Πρεσπών. Πήρατε τις εκλογές. Το οποίο ήταν, επιτρέψτε μου. Ποιο ήταν το σύνθημα αυτό που επικαλείστε? Όχι, δεν την αναγνωρίζετε αυτή τη συμφωνία. Επιτρέψτε μου, κάνετε λάθος, κύριε Αρβανίτη. Ο κ. Μητσοτάκης τότε και η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είχαν καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας όμως, προειδοποιώντας, ότι αν η συμφωνία αυτή περάσει, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Μάλιστα, στην ίδια τη συμφωνία προβλέπεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Επιτρέψτε μου να σας πω τη δική μου άποψη, και η οποία ταυτίζεται με την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Και γιατί είναι μια πολύ κακή συμφωνία? Γιατί είναι μια ετεροβαρή συμφωνία. Δώσαμε την γλώσσα, δώσαμε την εθνότητα, δώσαμε το όνομα, δηλαδή πολιτιστικά, ταυτωτικά χαρακτηριστικά της χώρας στους Σλάβους των Σκοπίων, προκειμένου και χωρίς να πάρουμε τίποτα. Γι' αυτό είναι μια κακή και ετεροβαρή συμφωνία. Δεν πήραμε απολύτως τίποτα και ας έχει τις αντιρρήσεις του ο κύριος Αρβανίτης. Σε αυτή λοιπόν την συμφωνία τότε προειδοποιούσαμε ότι θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα επιλύσει. Όπως και επιβεβαιωθήκαμε. Θυμίζω στον κύριο Αρβανίτη, και το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, ότι στην Ευρώπη αυτή που έβαλε βέτο, γιατί η Ελλάδα δεν δικαιούται βάσει τη συμφωνία πια να βάλει οποιοδήποτε βέτο στην ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων, αυτή που έβαλε βέτο ήταν η Βουλγαρία, διότι δεν αναγνώριζε την μακεδονική λεγόμενη γλώσσα που αναγνώριζε η Συμφωνία των Πρεσπών ως μακεδονική και θεωρούσε ότι είναι διάλεκτος βουλγαρική. Άρα ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη Συμφωνία είναι και αυτό. Άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη Συμφωνία είναι το ζήτημα της Εκκλησίας. Θυμίζω, η Εκκλησία της Αχρίδος είναι μια σχισματική εκκλησία από την Εκκλησία της Σερβίας, δεν γινόταν αποδεκτή όλα αυτά τα χρόνια και έγινε τελικά, εντάχθηκε στην κανονικότητα του Πατριαρχείου, πήρε την αναγνώριση το Πατριαρχείο, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα φέρει τον τίτλο της Μακεδονικής Εκκλησίας ή παράγωγό της. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, μεν η συμφωνία για τον κύριο Αρβανίτη μπορεί να έχει θετικά χαρακτηριστικά, κατά την άποψή μου δεν έχει, όμως δημιούργησε, όπως σας είπα, πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι επέλυσε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ παρατηρώ πάρα πολύ στενά την πρόοδο της συμφωνίας, παρατηρώ πάρα πολλές παραβιάσεις από την πλευρά των Σκοπίων και καμία πρόοδο. Για παράδειγμα, για να είμαι και ακριβής, για να μην παρεξηγηθώ, από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, διότι έχω θεσμικό ρόλο και οφείλω να σέβομαι τον τίτλο ο οποίος έχει αποδοθεί στο γειτονικό κράτος. Πιστεύετε, κύριε Μουρούτη, παρά ότι πρέπει ότι δεν μ' αρέσει να τηρηθεί τελικά η συμφωνία την οποία χαρακτηρίζεται κακή? Αυτό ακριβώς θα σας πω. Η Ελλάδα είναι σοβαρό κράτος και οφείλει να σέβεται την υπογραφή της. Είναι σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος. Οφείλει λοιπόν και αυτή την πολύ κακή συμφωνία να σεβαστεί την υπογραφή της και να την τηρήσει, όπως είχε πει από τότε ο κύριος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι εντοπίζει μεγάλες παραβιάσεις από την πλευρά των Σκοπίων και στο θέμα των σχολικών βιβλίων και στο θέμα των αγαλμάτων που δεν έχουν βγει και στο θέμα των δηλώσεων των προκλητικών της Προέδρου και του ενδυνάμει Πρωθυπουργού. Αλλά και εγώ που παρακολουθώ τη συμφωνία, την πρόοδό της σε πολλά άλλα ζητήματα, πηγαίνω στις εκθέσεις βιβλίου ανά τον κόσμο, στη Φραγκφούρτη που είναι και η δουλειά μου, και βλέπω ότι οι Μακεδόνες λογοτέχνες δεν είναι ο Χριστιανόπουλος ή κάποιος άλλος, αλλά είναι οι προερχόμενοι από την Βόρεια Μακεδονία. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος προκειμένου να βελτιωθεί η συμφωνία ή να αλλάξει η συμφωνία είναι το ένα από τα δύο μέρη, που προφανώς δεν είναι η Ελλάδα, γιατί σας εξήγησε ότι οφείλει να σεβαστεί την υπογραφή της. Το ένα από τα δύο μέρη, προφανώς το μέρος της Βόρειας Μακεδονίας, να μην τηρεί όπως και κάνει την συμφωνία, προκειμένου να τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα σε νομική βάση και να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεις. Εννοείται τι, να γίνει καταγγελία της συμφωνίας στο Διεθνές Δικαστήριο?
ώστε να αλλάξει, να βελτιωθεί. Σας ρωτώ γιατί άκουσα χθες και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να λέει ότι δεν τίθεται ζήτημα κατάργησης της συμφωνίας προς ώρας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποια άλλη στιγμή να γίνει ή επιφυλασσόμεθα. Τι γίνεται? Ακούστε, η συμφωνία, όπως σας είπα, ορίζει ότι δεν αλλάζει. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει, όπως προβλέπει η συνθήκη της Βιέννης, είναι να καταγγελθεί από το ένα, μέρος, διότι δεν τηρείται από το άλλο μέρος. Αν λοιπόν αυτά τα ζητήματα κριθούν από την Ελλάδα ότι είναι ζωτικής σημασίας, δηλαδή ως προς την ουσία της συμφωνίας, κάποια στιγμή, αν η νομική επιχειρηματολογία είναι ισχυρή, υπάρχει στην πολιτική φαρέτρα της Ελλάδας η δυνατότητα να αμφισβητηθεί. Κύριε Μουρούτη, θα το θέλατε αυτό? Παρακαλώ. Θα το θέλατε αυτό? Θα το επιζητούσατε αυτό? Θα σας πω. Η Ελλάδα έχει, καταρχάς, επειδή γνωρίζετε ότι γνωρίζω πολύ καλά το ζήτημα, το ΒΜΡΟ είναι ένα απολύτως εθνικιστικό κόμμα. Οφείλει την ύπαρξή του και στη Βουλγαρία, γιατί το ΒΜΡΟ υφίσταται και στη Βουλγαρία και υφίσταται και στην Βόρεια Μακεδονία. Έντοιμα σας ρωτάω, θεωρείτε ότι αυτό... Επιτρέψτε μου, στο μακεδονισμό, το ΒΜΡΟ, δηλαδή ο πυρήνας της ύπαρξής του είναι ο Μακεδονισμός, δηλαδή ο ελευθερωτισμός των Σκοπίων, των αυτοαποκαλούμενων Μακεδόνων. Αυτό λοιπόν το ζήτημα για μένα είναι ταυτωτικό. Αν το ΒΜΡΟ επικρατήσει και ανακοινήσει εθνικιστικές πρακτικές και αλυτρωτικές πρακτικές πάλι ένα της Ελλάδας, προφανώς εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να διατηρήσουμε μια συμφωνία η οποία ούτε τηρείται αλλά είναι εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα και κλείνω. Ότι είναι ευρωπαϊκή χώρα, ότι η σταθερότητα των Σκοπίων, δηλαδή η ευρωπαϊκή τους προοπτική, περνάει και μέσα από την Ελλάδα, τα κεφάλαια που είναι ανοιχτά. Οπότε με σοβαρότητα και σύνεση και αποτελεσματικότητα μπορούμε να δούμε και εκεί τα ζητήματα τα οποία έχουν και λέτε, τη συμφωνία, κύριε Μουρούτη, αλλά και την ουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα λέτε ότι αν η πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας επιμείνει σε μία εφαρμογή της συμφωνίας, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να την καταγγείλει η ελληνική πλευρά. Κύριε Αρβανίτη, εσείς ζητάτε σε αυτή τη φάση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, να κυρωθούν τα μνημόνια που απορρέουν από τη συμφωνία των Πρεσπών. Και η κυβέρνηση απαντάει ότι αυτό θα ήταν καταστροφικό, γιατί θα χάναμε ένα διαπραγματευτικό όπλο. Γιατί λέτε τώρα να κυρωθούν τα μνημόνια? Αυτά πρέπει να είχαν κυρωθεί χθες, γιατί ακόμα είναι ένα μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί της χώρας στην ιστορία της στάση που έχει το ΒΜΡΟ και οι νικητές των πρόσφατων εκλογών. Θα σου πω κάτι για να τελειώσει αυτή η κουβέντα γρήγορα. Νομίζω ότι είναι πλήρης δικαίωση του Αλέξη Τσίπρα και η συμφωνία των Πρεσπών, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι η τοχοδιοκτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη με τις περικεφαλές και τους φίλους και τους διάφορους φίλους τους στις πλατείες, στις πέτρες, στα ξύλα και τις καταλήψεις των γραφείων, νομίζω ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθούν πλέον τα τοκέστρα στο Κέσσαρι. Και φυσικά νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση, για να δούμε το εθνικό συμφέρον, είναι ότι αυτή τη στιγμή η ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας είναι εκτεθειμένη απέναντι στο διεθνές δίκαιο και νομίζω ότι αυτό είναι το διαπραγματευτικό χαρτί της χώρας. Να μην παιχτεί το εθνικό θέμα στις ευρωεκλογές, που είναι εφήμερο θέμα, κάτι που έγινε στις πρώτες φράτες εκλογές με το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας. Στα εθνικά θέματα δεν παίζουμε. Αυτή είναι η άποψη. Κύριε Βανίτη, μπορώ απλώς να επιμείνω λίγο σε αυτό το θέμα. Για τα μνημόνια συνεργασίας, δηλαδή θεωρείτε ότι αν είχαν υπογραφεί τα μνημόνια συνεργασίας, θα έχει αλλάξει κάτι στη ρητορική του ΒΜΡΟ? Μην νοιάζει τι θα κάνει το ΒΜΡΟ, μην νοιάζει τι κάνει η χώρα μου. Και αυτό που σας λέω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχοδιοκτήτικο το χαρακτήρισα πρώτον στην πρώτη στάση της Νέας Δημοκρατίας και μετά, φλερτάροντας σε ένα ακροδεξιό κοινό της περικεφαλαίας, όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση της Αθήνας δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, να προχωρήσουμε στην επικύρωση των μνημονίων για να προχωρήσει πιο οργά και πιο ουσιαστικά η συμφωνία. Να σας πω κάτι για να καταλάβετε από τη θέση του Ευρωβουλευτή. Εμείς έχουμε μία γραμμή, εμείς η εθνική αντιπροσωπεία, δηλαδή σε κάποια πράγματα πάμε στη λογική της εθνικής γραμμής, δηλαδή όπως είναι τα εθνικά θέματα. Είμαστε υπέρ της διεύρυνσης των Βαλκανίων, είμαστε ή δεν είμαστε? Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, τι θα πούμε δηλαδή, ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών στην προκειμένη περίπτωση? Έχω άποψη επί συγκεκριμένου. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει με μια τέτοια ρητορική από την πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Και δεν είναι δηλαδή μόνο η ρητορική, κύριε Αρβανίτη, είναι και το θέμα του κράτους δικαίου στα Σκόπια, που είναι αρκετά πίσω. Φυσικά μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει πολύ ευαίσθητες κεραίες. Παρότι διαφωνώ με ορισμένες από τις πολιτικές σας πρωτοβουλίες στο Ευρωκοινοβούλιο, ξέρω ότι την ευαισθησία σας σε αυτά. Όχι, ναι, αυτό, κύριε Μουρούτη, δεν είναι αλακάρτη. Το κράτος δικαίου πρέπει να εφαρμόζεται κανονικά στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, δηλαδή και στις υποένταξη και στις ενταγμένες χώρες. Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει αλακάρτη. Για να είναι ισχυρό το εργαλείο που χρησιμοποιούμε σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι
Εν προκειμένου, κύριε Λιβαδάρη, χωρίς να είναι σπόντα, νομίζω ότι εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή το αφήγημα της κυβέρνησης να πάει την κουβέντα για τις ευρωεκλογές σε αυτό και μόνο θεματικά. Ενώ νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα, μου επιτρέπετε. Γιατί δώσαμε μια μάχη 5 χρόνια που έχουν σχέση και σε αυτό που κουβεντιάζουμε με τον κύριο Μουρούτη για το κράτος δικαίου. Είναι ένα θέμα σημαντικό, το θέμα της ειρήνης. Αυτό χωρίς να είναι μόνο. Σε καμία περίπτωση. Ναι, το θέμα της ειρήνης. Κύριε... Να σας πω γιατί το λέω. Το θέμα της ειρήνης και της ειρηνικής συνύπαρξης στην Βαλκανική, Ανατολική Ευρώπη, όπως τη λέμε τώρα, έχει πολύ μεγάλη αξία για το συνολικό, για τη συνολική εικόνα, πώς βλέπουμε το σπίτι μας που λέγεται Ευρώπη στη νέα εποχή, στον 21ο αιώνα, και είμαι πάρα, πάρα πολύ ανήσυχος γι' αυτό. Αναφέρεστε, κύριε Αρβανίτη, και στο θέμα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, φαντάζομαι, και στο ψήφισμα που υπήρξε και στην καταδίκη από το Ευρωκοινοβούλιο. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μουρούτη, γιατί είναι ευρωπαϊκές αυτές οι εκλογές, όσο και αν κυριαρχεί η εσωτερική ατζέντα. Αν αποτελεί σκιά αυτό για την χώρα μας, είστε και εσείς υποψήφιος ευρωβουλευτής, κύριε Μουρούτη. Κοιτάξτε, ο κύριος Αρβανίτης έχει υποστεί την κριτική τη δική μας και γνωρίζει το επιχείρημά μας ότι δεν μπορείς λίγο πριν τις εκλογές να χρησιμοποιείς, αν θέλετε, τη χρηματοδότηση της χώρας προκειμένου να αποκομίσεις. Κύριε Μουρούτη, μόνο το σεβασμό. Η ιστορία της κριτικής για το κράτος δικαίου ξεκινά από την πρώτη μέρα, από την υπόθεση του Λουπάκη. Πήγαμε στην υπόθεση Καραϊβάς, προχωρήσαμε στην υπόθεση των ανεξάρτητων αρχών, είδαμε την ιστορία του Πρέντατορ, προχωρήσαμε στο θέμα της Πύλου, ήρθε η ιστορία των Ντεμπών. Δεν είναι ένα περιστατικό, υπάρχει ένα θέμα. Κύριε Αρβανίτη, το βάλατε να απαντήσει ο κύριος Μουρούτης. Αλλά είπα όλη τη σειρά των θεμάτων. Επιτρέψτε μου και σε αυτά που λέτε ότι υπάρχει και αντίλογος. Το κράτος δικαίου στην κυρία του Λουπάκη είναι ότι 10 άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία του Λουπάκη χωρίς να έχουν καμία σχέση με τις ιστορίες τις οποίες τους προσάπτουν οι αντίπαλοι τους. Mm-hmm. Σας θυμίζω λοιπόν, γι' αυτό δεν άκουσα κουβέντα από εσάς, όπως δεν άκουσα κουβέντα σε αυτά που απαριθμίσατε για το ΜΑΤΙ, για παράδειγμα. Και το ΜΑΤΙ ήταν θέμα κράτους δικαίου στο ΜΑΤΙ. Δεν πήγαν οι κατηγορούμενοι στη δικαιοσύνη. Επιτρέψτε. Ο κύριος Καραμαλής δεν πήγε στη δικαιοσύνη. Κύριε Αρβανίτη, να απαντήσει ο κύριος Μουρούτης. Όχι, όχι, λέγε το ΜΑΤΙ. Το ΜΑΤΙ, οι κατηγορούμενοι πολιτικά πρόσωπα πήγαν στη δικαιοσύνη. Καθυστέρησε. Έχουμε θέμα με την καθυστέρηση στη δικαιοσύνη. Θεωρείτε ότι αποδόθηκε η δικαιοσύνη. Εγώ ως πολίτης θα σας μιλήσω και όχι ως πολιτικός. Καλά τώρα, κύριε Μουρούτη, ως πολιτικός. Ως πολίτης. Και ως πολιτικός, ναι. Ότι η δικαιοσύνη οφείλει. Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει δημοκρατία. Και η δικαιοσύνη οφείλει να λυτρώνει και τους ανθρώπους οι οποίοι την επιζητούν και την κοινωνία όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα ζητήματα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά όμως το κράτος δικαίου, για να είμαι δίκαιος, σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε την έκθεση του State Department ως επιστέγασμα της άποψής τους για το κράτος δικαίου. Ξέρετε τι έλεγε η έκθεση του State Department που μετά πέσε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε που εντόπιζε τα προβλήματα στην Ελλάδα στο κράτος δικαίου? Για παράδειγμα στη δημοσιογραφία. Ότι τηρείται ο νόμος ο αντιρατσιστικός. Δηλαδή, ο κύριος Καρβανίτης είναι κατά του αντιρατσιστικού. Ή για παράδειγμα, ότι δεν έχουμε κράτος δικαίου, γιατί δεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του δίθεν αυτοπροσδιορισμού. Εγώ είμαι ευρωβουλευτής, δεν είμαι στο Αμερικανικό. Επιτρέψτε μου ότι δίθεν δεν υπάρχει δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού στους δίθεν Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Αυτό έλεγε η έκθεση του State Department. Επειδή μα εγώ δεν είμαι στο State Department, αγαπητέ μου. Εγώ είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι δουλειά έχω με το State Department? Εσείς έχετε σχέση με το State Department? Ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα σας βγήκε και πανηγύριζε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Καταρχήν δεν πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε αφού πανηγυρίζει? Δεν πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε. Για το κράτος δικαίου. Εντάξει, τραγικά. Αυτά τα επιχειρήματα επικαλέστηκαν προκειμένου να πούνε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στο εξωτερικό, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, αλλά δεν τηρείτε στην πράξη σας, στο εξωτερικό πρέπει η Ελλάδα να είναι ενωμένη σε μια γροθιά για το καλό και το συμφέρον και της χώρας και των πολιτών της. Και νομίζω ότι αναφορές τέτοιου τύπου ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν λέει αυτό, δεν ξέρω, κύριε Μουρούτη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά είμαι εντελώς αντίθετος. Ναι, και εγώ είμαι αντίθετος. Αν λέγεται αυτό, και εγώ είμαι αντίθετος. Είναι άλλο πράγμα να επισημαίνει ζητήματα που αφορούν στο κράτος δικαίου και άλλο πράγμα αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης, ότι χαρακτηρίσαμε την Ελλάδα χούντα. Είναι άλλο το χούντα και άλλο έχουμε προβλήματα. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, το ότι επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 330 ευρωβουλευτές να ψηφίζουν από 5 πολιτικές ομάδες και από τη δεξιά ζητήματα, υπάρχουν 2 πράγματα. Πρώτον, η ελληνική γραφειοκρατία. Κύριε Αρβανίτη, να κάνει κάποια καμπάνια κατά της χώρας του, δεν είναι ότι. Δεν είναι κατά της χώρας του, όταν υπερασπίζομαι το δικαίωμα της Καριστιανού να έχει λόγο, κύριε Μουρούτη. Εντάξει, δεν είναι. Εμένα, αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά μπορούμε να διαφωνήσουμε. Προφανώς όλοι. Ακούστε με. Και εγώ είμαι μαζί σας στο δικαίωμα της κυρίας Καριστιανού και με το παρελθόν. Κύριε Μουρούτη, ακούστε με σεβασμό όμως και εσείς όπως και εγώ.
Κύριε Μουρτού, είστε ικανοποιημένος από την πορεία της διαδικασίας για την τραγωδία των Τεμπών συνολικά? Ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς της. Όσο και αν οι θεσμοί της αυτή τη στιγμή βάλλονται. Ο θεσμός που θα δώσει και θα λυτρώσει την κοινωνία και θα λυτρώσει. Βάλλονται επικοινωνιακά, αμφισβητούνται κτλ. Η δικαιοσύνη, για παράδειγμα, αμφισβητείται από επικοινωνιακά. Δεν είπα από εσάς, κύριε Ρωάννη, προς Θεού. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη αυτή που θα, όπως σας είπα πριν, θα λυτρώσει και θα αποδώσει τις ευθύνες εκεί που αναλογούν. Και έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη που θα κάνει το καθήκον. Μπορώ να σε απαντήσω, μπορώ, κύριε Λιβαδά? Μπορείτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μια κουβέντα εσείς και μία ο κύριος Μουρούτης. Δύο πράγματα για να καταλαβαίνει ότι οι τηλεθεατές ο κύριος Μουρούτης καταλαβαίνει, γιατί είναι πολύ έμπειρος. Και πολύ έμπειρος πολιτικός. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όταν επισημαίνουμε θέματα δυσλειτουργίας του κράτους δικαίου, είναι άλλο πράγμα από το να λες δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και τέτοια προβλήματα βρήκαμε και στη Ολλανδία που είχαμε δολοφονία δημοσιογράφου και στη Μάλτα με την Δάφνη Γκαλίτσια, Ουγγαρία, Πολωνία, Ισπανία με τον χαμό μεταναστών και βέβαια στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα των Τεμπών, για να γίνουμε πιο σαφείς και πιο ακριβείς, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα, διότι τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα έπρεπε λογικά να βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης να δώσουν τυχόν ευθύνες που έχουν, πολιτικές ή ποινικές, δεν θα πάνε με απόφαση της μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό αντίκειται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι η στάση αυτή τη στιγμή είναι αντισταγματική ακόμα και με τον υπάρχοντα νόμο. Θα έπρεπε λοιπόν πραγματικά τα πολιτικά πρόσωπα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δύο, η περίπτωση του Ματιού νομίζω ότι ήμουν σαφής. Εκεί είχαμε μια τραγωδία πραγματικά και εγκληματικές ευθύνες, όπου όμως τα πολιτικά πρόσωπα πήγαν στη δικαιοσύνη και το θέμα που μπαίνει για το ζήτημα των Τεμπών είναι το ποσοστό της ποινής. Δηλαδή αν ήταν αυστηρές ή όχι. Όχι αν ήταν αθώοι ή ένοχοι. Μάλιστα. Και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κύριε Μουρούτη, ένα τελευταίο σχόλιο και από εσάς για να κλείσουμε. Πάντως δεν αμφισβητήθηκε δεν υπάρχει κάποια κατηγορία κατά πολιτικού προσώπου από τη δικαιοσύνη προκειμένου να οδηγηθούν ή όχι οι πολιτικοί στη δικαιοσύνη. Αφού καλύπτεται την πλειοψηφία. Κύριε Αρβανίτη, να τον ακούσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μιλάω για τη δικαιοσύνη, κύριε Αρβανίτη. Από καμία πλειοψηφία, για παράδειγμα, τα πολιτικά πρόσωπα στην ιστορία του Ματιού δεν πήγαν στη δικαιοσύνη. Σας θυμίζω την τότε πλειοψηφία. Εάν εγώ σας είπα, έχω. Κυρία Δούρου, δεν πήγε στη δικαιοσύνη. Από την πλειοψηφία έγινε κάποια προανακριτική εξεταστική. Κυρία Δούρου, δεν πήγε στη δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω, έγινε κάποια προανακριτική εξεταστική τότε και από την πλειοψηφία για να πάει η κυρία Δούρου στη δικαιοσύνη. Ή η δικαιοσύνη, όπως έκανε τότε, κάνει και σήμερα και οφείλει να κάνει το καθήκον της προκειμένου να οδηγηθούν όλοι. Πάντως είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το Μάτι με το. Είναι δύο τραγωδίες εντελώς διαφορετικές. Παραδείγματος χάρη, κύριε Μωρή, το θέμα της συγκάλυψης των στοιχείων. Τι περιείχε μέσα το βαγόνι, ένα, σας λέω παράδειγμα. Πολύ αυτό απλό. Το λέτε εσείς, δεν γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή, δεν έχουν σταλεί στοιχεία και στο εξωτερικό. Αυτό το λέτε εσείς. Επιτρέψτε μου να. Ή εμπιστευόμαστε ή όχι τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, να ολοκληρώσει ο κύριος Μουρούτης για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι χαίρομαι ότι, για το γεγονός ότι ο κύριος Αρβανίτης αναδεικνύει θέματα κοινωνικής ευαισθησίας. Θα χαρώ πολύ αν έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και στο προς όφελος της πατρίδας μας. Και θα ήθελα πάρα πολύ, έστω και στο τέλος αυτής της προεκλογικής περίοδου, να γίνει μια συζήτηση για θεμελιώδη ζητήματα και δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι, η σημερινή είναι μια καλή κουβέντα, κύριε Μουρούτη. Η σημερινή είναι μια καλή κουβέντα. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα μόνο κριτικής. Θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα προοπτικής και για το μέλλον της Ευρώπης και για το μέλλον των θεσμών της και για το μέλλον, αν θέλετε, των θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, όπως πολύ καλά ορίζεται. Να σας πω ένα τελευταίο, κύριε Μουρούτη. Να ανανεώσω την πρόσκληση και στους δυο σας μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, υποθέτω. Κύριε Αρβανίτη, πολύ σύντομα για να κλείσουμε. Να σας πω κάτι, κύριε Μουρούτη. Οι ευρωβουλευτές ορθώς της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν κατά της κυβέρνησης της Ουγγαρίας. Δεν ψήφισαν κατά του λαού της Ουγγαρίας. Οπότε αυτό το φωτογραφικό σε έναν ευρωπαϊστή πρέπει να τελειώσει. Δεύτερον. Επιτρέπετε όμως κάτι. Όχι, δεν σε επιτρέπω για να το πω. Λυπάμαι. Το άρθρο 19, σε ό,τι αφορά στα τέμπη, λέει κάτι συγκεκριμένο στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρεί κρίσιμη ταχεία και ολοκληρωμένη διεξαγωγή της δικαστικής έρευνας σχετικά με τη συνδρομική τραγωδία στα τέμπη κτλ. Και δεν είναι ικανοποιημένο με τον έλεγχο που διενεργεί η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, καθώς φαίνεται να στηρείται πολιτικής αμεροληψίας. Αυτό είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Αρβανίτη, το θέσατε. Κύριε Μουρούτη, σας ακούμε για να κλείσουμε. Η εισήγησή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό λέει η εισήγηση του κύριου Αρβανίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ψήφισμα. Θα σας το στείλω, κύριε Μουρούτη. Κύριε Αρβανίτη. Το οποίο εσείς συντάξατε. Αυτό λέει.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ επαναλαμβάνω την άποψή μου ότι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, όταν εκπροσωπούμε την Ελλάδα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να. Ναι, αλλά να μην αφήνουμε την είδηση κάτω από το μαξιλάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εκπροσωπούμε το χώρα μας και όχι το κόμμα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Τον κύριο Γιώργο Μουρούτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ.